βρισκόμαστε σε υψόμετρο 892 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας της Κύπρου, στους πρόποδες του βουνού Κοτσοβέντη στην οροσειρά του Τρόοδους, σε ένα χωριό με αξία απείρως μεγαλύτερη από το μέγεθός του, που πρωταγωνίστησε στις οθόνες μας για 2 χρόνια, αποτελώντας σήμερα μια γλυκιά ανάμνηση. Μπορούσε όμως η ευρεία προβολή η οποία φορτώθηκε στις πλάτες του χωριού να κρατήσει αναλύωτη την πολιτισμική του ταυτότητα? Λαμβάνοντας υπόψη την αενάως μεταβαλλόμενη ιστορία του, καταλήγουμε στο ερώτημα. Υπήρξε ποτέ το χωριό Φικάρντο εγκαταλελειμμένο? Εγκατάλειψη σημαίνει κάτι το οποίο, κατά τη δική μου την εκτίμηση, εγκαταλείπιστο στο έλεος του Θεού. Εκεί δεν είναι εγκαταλειμμένο. Υπάρχει κόσμος. Υπάρχει κάποια ζωή, αλλά είναι ευθύνουσα η πορεία. Η κατοίκηση στο χωριό φαίνεται να ξεκινήσει στο 13ο αιώνα με 4 ή 5 οικογένειες. Μια ζωή χωρίς τις ανέσεις του σήμερα, που οι άνθρωποι μοχθούσαν για τα προστοζήν, με την πίστη να αποτελεί τον βασικό άξονα της καθημερινότητάς τους. Το χωριό, όπως λέει και το όνομα του, πήραν την ονομασία του από το Θωμά του Φικάρδου, που ήταν καγκελάριος του Ιάκωβου του Δευτέρου και αποτελούσε προσωπικό φέοδο της οικογένειας. Ο Φικάρδου ήταν μικρός οικισμός, ήταν πάντοτε μικρός οικισμός. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 1946 είχε 120 κατοίκους. 1881 είχε 60. Μετά είχαν λίγο αυξηθεί, υπήρχαν κάποιες διακυμάνσεις. Το 1982, που είχαμε πλέον αναλάβει όλα, ήταν 13 κάτοικοι. Και έλεγα, είναι οι τελευταίοι κάτοικοι. Μετά έλεγα, όχι, δεν είναι οι τελευταίοι κάτοικοι. Το Φικάρδο δεν θα μείνει με τους τελευταίους. Είναι οι τελευταίοι παραδοσιακοί κάτοικοι. Και αυτό ήταν αλήθεια. Κατά τα άλλα, το χωριό είναι ένα δείγμα τι έπαθε η Κύπρος με την εγκατάλειψη της δεκαετίας μετά από το 1929. Δεν υπάρχει μόνιμος κατοικία. Μόνιμος κατοικία είναι μόνο σύμφωνα με τον νόμο, αλλά όχι στην ουσία. Για μέ που είμαστε, έχει παραπάνω ανέσεις, ενώ στο Φικάρδου είναι πιο παλιό το χωριό. Επίσης τα σπίτια είναι πιο παλιά, αλλά είναι ωραία για διακοπές. Το 1978, το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου ανακήρυξε ολόκληρο το Φικάρδου σε αρχαίο μνημείο και ελεγχόμενη περιοχή. Ήταν σε κακή κατάσταση τη δεκαετία του 70 λόγω της εγκατάλειψης, αλλά είχε όλα τα χαρακτηριστικά του οικισμού του παλιού, του αυθεντικού, όπως ήταν στο τέλη του 19ου αιώνα. Ελάχιστα πράγματα είχαν αλλάξει. Και το Τμήμα Αρχαιοτήτων συνειδητοποίησε ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν ήταν αρκετό να κηρυχθούν μεμονωμένες οικοδομές. Ήταν ένα σύνολο ιδιαίτερα αξιόλογο, το οποίο για να αναδειχθεί και να συντηρηθεί σωστά έπρεπε να κηρυχθεί ως ένα. Και για να προστατεύσει αυτόν τον πυρήνα των παραδοσιακών, εκήρυξαν επίσης την περιοχή γύρω από το χωριό σε ελεγχόμενη περιοχή. Τι σημαίνει το πράγμα? Ότι δεν μπορεί να χτίσει κανένας. Δεν μπορεί να πουλήσει κανένας. Εάν το πουλήσει, θα είναι σε εξευτελιστική τιμή. Ήταν το χωριό που κινδύνευε. Ήθελε δραστικά μέτρα. Δεν έφτανε με το να απαλλατρωθούν 2 κατοικίες για μουσιακούς σκοπούς και να επιδιορθωθούν. Έπρεπε να μπει πιο δυναμικά και πιο πρακτικά το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Στα πρώτα στάδια, όταν εγκηρύχθηκε αρχαίο μνημείο του Φικάρδου, ήταν αρνητική η τοποθέτηση στον κατοίκο, διότι λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το Α, δεν μπορούμε να κάνουμε το Β. Πώς υποδέχτηκαν το Τμήμα Αρχαιοτήτων? Με πολλές επιφυλάξεις. Ενάρτη το μουσείο να πιάει τα σπίτια μας. Διότι ήξεραν ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων απαλλοτρίωνε, επισκεύαζε και έφτιαχνε μουσεία. Μετά την επισκευή των πρώτων σπιτιών, που οι άνθρωποι είδαν ότι τα σπίτια ήταν δικά τους πλέον, δεν ήρθε το μουσείο. Άρχισε αυτό το κλίμα να αλλάζει και να ενδιαφέρονται για τη συνέχιση της επισκευής. Η συμβολή του Τμήματος Αρχαιοτήτων στη διατήρηση και στην ανάδειξη του χωριού ήταν καταλυτική. Είναι εκείνο που διαφύλαξε και την ταυτότητα του Φικάρδου. Η αυστηρή όρη, η επίβλεψη, η επιτήρηση και τα κίνητρα ήταν εκείνα που διαφύλαξαν
αυτό που είναι σήμερα το Φικάρδο. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να εθαρρυθεί. Θεωρούμε ότι, από ό,τι είδαμε, είναι από τις καλύτερες επιχορηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φτάνει μέχρι τις 100.000 ευρώ. Είναι λεφτά τα οποία παραχωρούνται. Δεν είναι δάνειο, δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση ο ιδιοκτήτης, εκτός του να κάνει τις εργασίες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τους όρους. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνει. Ειδικά στο Φικάρδου, όταν περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 20 χρόνια ας πούμε, 25, και το σπίτι χρειάζεται ξανά μεγάλης κλίμακας συντήρηση, θα επιχορηγηθεί ανάλογα. Μέχρι να ακολουθηθεί η πορεία προς τα κάτω, η κατιούσα που λιγοστεύαν οι κάτοικοι, άρχισε μια άλλη αντίστροφη μέτρηση με την επισκευή των χωριών, των σπιτιών, να έρχονται άνθρωποι. Είναι κοινώς γνωστό ότι το χωριό τα δύο εκείνα χρόνια που χρησιμοποιήθηκε σαν σκηνικό, η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε. Οι επισκέπτες συνήρεαν κατά χιλιάδες κάθε εβδομάδα στα στενά δρομάκια. Η ζωή όμως δεν είναι μόνο ότι καταγράφει ο φακός. Έδωσαμε πολλούς γυρούς στην Κύπρο για να έβρουμε το κατάλληλο χωριό και τυχαία εδώ κάναμε πάση στο Φικάρδο που εγώ προσωπικά ούτε το ήξερα. Εγώ ιστορία, εγώ επέλα. Θα σας πω ότι έρχεται ο κόσμος από την Αυστραλία να δει την Άγια Φούξια στο Φικάρδο, την Αμερική, όπου εκπέμπαινε ο αντένα, αλλά τον κόσμο έρχονταν ταξίδι για να μαζούν στο Φικάρδο. Μέσα από την Άγια Φούξια έφτασε σε σημείο να κατακλειστεί σε βαθμό πνιγμού το Φικάρδο από κόσμο. Και πήρα τηλέφωνο τους, λέω, μαθαίνω ότι έρχεται κόσμος, τι γίνεται μόνο, ποιες Κυριακές, μέρα, νύχτα. Είναι 2 χιλιόμετρα τα αυτοκίνητα ουρά που παρκάρουν έξω από το χωριό. Γνώρισε ο κόσμος το Φικάρδο λόγω της Φούξιας. Αλλά παράλληλα το χωριό υπέστην και αρκετές ζημιές από τον κόσμο και αρκετά έξοδα, γιατί έπρεπε να διατηρήσει την κοινότητα καθαρή, τις ζημιές στα σπίτια. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα λόγω του μεγάλου, της απότομης αύξησης των επισκεπτών. Αλλά δεν ήταν κάτι που άφησε ερείπια και συντρίμια. Ένα μόνοι να πιάνει ένα σουβενί και πιάνει μια πέτρα. Κανένας δεν φαντάζεται το τι θα γίνει. Που την άλλη όμως, θα ζητήσουμε τα καλά και τα κακά. Ήταν ένα νεκρό πράγμα, έστω και αν ήταν μουσείο μιας χειρολογικός χώρος. Χοιτσάρικα. Και επίμενε για καταστροφή, δηλαδή δεν ξέρω, ή αν το συντηρούσαν ακόμα. Ποιος ο λόγος. Για μην το σωρεί κανένας. Και η δυσκολία των αποδήμων, παρόλο που θεωρώ ότι αγαπούν το χωριό τους, ήταν τούτη. Όταν μετά απέκτησε ζωή, ήταν πιο εύκολα πίσω. Γιατί πριν εφοάσουν να μείνεις. Ναι, υπήρχε όραμα η αποκατάσταση. Ναι, υπήρχε όραμα να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο να φτιάξει τα σπίτια του. Ναι, υπήρχε όραμα να διατηρήσουμε τον χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όραμα για το τι θέλουμε να γίνει το Φικάρδου και πώς θα είναι το Φικάρδου ύστερα από 20 χρόνια. Το όραμα του συνδέσμου και οι απόψεις του συνδέσμου ήταν ότι το Φικάρδου πρέπει να γίνει ένα πολιτιστικό χωριό. Αναμένουμε ότι στη συνέχεια δεν θα περιορίζεται μόνο στις παράκτιες περιοχές. Θα δουν και το εσωτερικό της Κύπρου, το οποίο εντζήνω που εκράτησε την ιστορία της Κύπρου. Διότι όταν χαθεί η ορεινή περιοχή, πιστεύω ότι χάθηκε και η Κύπρος. Δεν ξέρει κανείς ποτέ πότε αυτό το κύμα επιστροφής στη φύση. Διότι εδώ είναι επιστροφή στη φύση με αυτό το Φικάρδο. Δεν είναι ένα χωριό μόνο. Το Φικάρδο είναι όλη γύρω περιοχή. Το θέμα είναι να μην φτάσει να επανέλθουμε σε ένα χωριό φάντασμα που να είναι ο απόϊχος ενός μεσαίωνα ο οποίος έχει χαθεί. Συμπερασματικά, η μελέτη του κράματος των αιτιών που οδήγησαν στην απομάκρυνση των κατοίκων του Φικάρδου, όσο και ο καθοριστικός παράγοντας της τύχης αναφορικά με την επάνωδό του στην επιφάνεια, αφορούν σε ένα φλέγον ζήτημα. Υπέστη ωστόσο εγκατάλειψη το χωριό Φικάρδου, και αν ναι,
τότε η εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης της καθίσταται σαφέστατα απαραίτητη. Η αναβίωση και η συνακόλουθη διατήρηση της ζωής στην Ήπεθρο εναπόκεινται τόσο στην στήριξη της πολιτείας και τη συνεργασία αρμοδίων φορέων και κοινοτήτων, όσο και στην ατομική ευαισθητοποίηση και δράση. Και εγώ αυτό που λέω σε όλον το, και την νεολαία, και την νεολαία που χειρίζεται από το Φικαρδού, εγώ ρίσκαρα, αφήσα όλες μου τις δουλειές στη Λευκοσία και ήρθα στο Φικάρδου για να κάνω δουλειά στο Φικάρδου. Και μπορείς να κάνεις και δουλειά και να βγάλεις το προς το δισό, αλλά και να κερδίσεις. Είμαι περήφανη που είμαι από το Φικάρδου. Είναι πολλά όμορφο χωριό και χαίρομαι που έχω καταγωγή. Είμαι πολλά περήφανος. Γιατί εμένα αρέσκουν μου τα παλιά σπίτια και είναι ωραία να τα βλέπεις.